Πάμε να καθίσουμε για να υποδεχτούμε τον Παρακαλώ, υπουργό, τον κύριο Βορύδη. Ευχαριστώ πάρα περάστε, πολύ. Κυρία μου. Πολλά ερωτήματα και από κτηνοτρόφους και από αγρότες και από αλλήλεις. Από αυτά τα πράγματα για να δούμε εάν καταρχήν είναι ομαλή η τροφοδοσία της αγοράς και σε τι τιμή θα πάρουν οι καταναλωτές το αρνάκι, γιατί είδατε ότι τα προϊόντα... Δεν έχουμε εξαγωγές φέτος. Όχι, στις λαϊκές. Υπάρχει εσωκέρδια. Μήπως έχουμε το ίδιο πράγμα και στα αρνιά. Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ο κύριος Βορύδης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αυτές τις μέρες βρήκατε χρόνο για να συνομιλήσετε μαζί μας. Πείτε μας την εικόνα της αγοράς. Κοιτάξτε, τώρα η εικόνα της αγοράς εμφανίζει γενικώς επάρκεια, που είναι και το σημαντικό θέμα το οποίο εμάς μας απασχολεί. Δηλαδή, να μην υπάρχει οποιαδήποτε διατάραχη στην επιστημιστική επάρκεια και στην διατροφική ασφάλεια. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της αγοράς. Σήμερα δεν υπάρχει έλλειψη, ας το πω, σε προϊόντα. Τώρα υπάρχουν προφανώς ορισμένες αρρυθμίες και διαταραχές εξαιτίας κυρίως του κλεισίματος των καταστημάτων εστίασης, της μεταφοράς της κατανάλωσης τροφίμων στα σπίτια, στο εσωτερικό και στην οικιακή κατανάλωση που κάνουν. Αυτό έχει κυρίως να κάνει με διαταραχές στις καταναλωτικές συνήθειες. Εκείνος ο οποίος έχει πληγεί, οι κλάδοι που έχουν πληγεί περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι, όπως κατ' επανάληψη έχω πει, ο κλάδος της αλίας. Mm-hmm. Κυρίως γιατί έχουμε συνηθίσει να τρώμε το ψάρι σε χώρους εστίασης, σε ταβέρνες και σε εστιατόρια και όχι στο σπίτι. Ο κλάδος της ανθοπαραγωγής, γιατί έκλεισαν τα ανθοπολία, έκλεισαν οι ανθαγορές, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα διοχέτευσης των συγκεκριμένων προϊόντων, των λουλουδιών με οποιοδήποτε μηχανισμό. Και έχουν εμφανιστεί ορισμένες αρρυθμίες σε συγκεκριμένες όμως περιπτώσεις, ορισμένα οπωροκυπευτικά. Εκεί είμαστε. Τώρα, αλλά και κτηνοτρόφοι όμως φέτος. Και κτηνοτρόφοι, γιατί έχουμε πάρει και πολλά μηνύματα από κτηνοτρόφοι. Δηλαδή, ας πούμε, χθες φιλοξενήσαμε τους ανθρώπους από την Νάξο, το Δήμαρχο νομίζω, Νάξο, ναι, που μας έλεγε ότι πουλήσανε πολύ φθηνά φέτος, με το φόβο μη τους μείνουνε. Από τη Βόρεια Ελλάδα που βγάλαμε τον άλλο τον κτηνοτρόφο, μας έλεγε ότι έχουμε πάρα πολλά ζώα τα οποία θα μας μείνουν στον τρόπο. Και τώρα και ο Κρεοπόλης μας έλεγε ότι έχουν πέσει τιμές. Δηλαδή θα πάρουμε αρνί ή κατσίκι σε χαμηλή τιμή φέτος. Κοιτάξτε, υπάρχει μια συζήτηση, ας το πω, αυτή η συζήτηση, την οποία εγώ θέλω να τη δω λίγο να εξελίσσεται και όλη την επόμενη εβδομάδα, την τρέχουσα δηλαδή και την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου πραγματικά να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η ζήτηση. Η συζήτηση αυτή έχει μια υπόθεση εργασίας ότι εξαιτίας του περιορισμού των μετακινήσεων των πολιτών προς την περιφέρεια, προς τα χωριά τους, δεν θα υπάρξει κατανάλωση ή δεν θα υπάρξει η ίδια κατανάλωση, θα υπάρξει μικρότερη κατανάλωση. Θα το δούμε λίγο αυτό, γιατί επισημάνθηκαν δύο πράγματα. Ότι από τη μια μεριά βεβαίως υπάρχει μια μείωση, και αυτό είναι ακριβές, των εξαγωγών. Είχαμε παραδοσιακά περίπου στις 300.000 αμνοερήφια, τα οποία εξήγονται προς την Ιταλία, κυρίως προς την Ιταλία, και έχει μειωθεί σημαντικά αυτός ο αριθμός. Αλλά από την άλλη μεριά είχαμε και παραδοσιακά, επειδή δεν είμαστε πλέον ασματική χώρα στο θέμα του αναμνοερήφιου την περίοδο του Πάσχα, είμαστε λιματικοί, είχαμε και σημαντικές εισαγωγές, οι οποίες επίσης φέτος δεν γίνονται. Άρα λοιπόν, μένει να δούμε το πώς θα διαμορφωθεί η αγορά. Ελληνοποιήσεις. Κοιτάξτε, γίνονταν, αλλά μέχρι τώρα, να το πω με προχτεσινά στοιχεία, έχουμε 9.500 εισαγωγές όλες και όλες, ενώ στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα είχαμε 300.000. Άρα λοιπόν ουσιαστικά οι εισαγωγές και το αντίστοιχος κίνδυνος των ελληνοποιήσεων έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Μέχρι στιγμής δηλαδή δεν έχουμε εισαγόμενα αμνοερήφια και επομένως ο κύριος, ο συντριπτικά μεγάλος όγκος των αμνοερήφιων, ο οποίος θα διατίθεται προς πώληση, θα είναι ελληνικός. Τώρα το ερώτημα, έρχονται πολλά ερωτήματα, όσο μας μιλάτε διαβάζω κιόλας. Το βασικό ερώτημα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι κυρίως και οι αγρότες, θα ξεκινήσουμε με τους κτηνοτρόφους, είναι αν θα πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ. Εξετάζεται κάτι τέτοιο? Όχι. Και να το εξκαθαρίσω γιατί δεν εξετάζεται κάτι τέτοιο. Διότι η επιλογή την οποία έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι μια στρατηγική επιλογή μας, είναι να μην αφήσουμε κανέναν κλάδο του πρωτογενού τομέα χωρίς υποστήριξη. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να ξέρουν όλοι, και το ξέρουν οι παραγωγοί μας καλύτερα από όλους, και ξέρουν ότι μια τέτοια επιλογή στην πραγματικότητα θα ήταν απολύτως άδικη. Θα εξηγήσω γιατί. Mm-hmm. Διότι τα 800 ευρώ, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορούν παραδείγματος χάρη υπαλλήλους
οι οποίοι εξαιτίας του ότι έκλεισαν οι επιχειρήσεις τους ή επειδή έχει συρρυκνωθεί δραματικά ο κύκλος εργασιών τους, δεν μπορούν να καταβάλουν το ποσό αυτό στους εργαζομένους τους. Άρα στην πραγματικότητα μπαίνουν σε ένα είδος αναστολή δραστηριοτήτων. Αναστολή δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τομέα δεν έχει υπάρξει. Όπως επίσης υπάρχουν τομείς του πρωτογενού τομέα που πάνε εξαιρετικά καλά. Μπορώ να σας αναφέρω αρκετά προϊόντα αυτή τη στιγμή. Το σκληρό σιτάρι, να σας αναφέρω το ρύζι, να σας αναφέρω τα πορτοκάλια, τα κτηνίδια. Σας λέω λοιπόν προϊόντα τα οποία πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι το περίμενε κανείς. Έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση ή αν θέλετε από ό,τι ήταν το σύνηθες. Έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, έχουν πολύ καλές τιμές. Αυτοί όμως οι κλάδοι που επλήγησαν δεν δικαιούνται μια αποζημίωση. Αυτοί τι θα πάρουν? Αυτοί βεβαίως. Και αυτό και η κυβέρνηση έχει κάνει τα εξής. Έχει δεσμεύσει πρώτον 150 εκατομμύρια προκειμένου να κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, εχθές υπέγραψα ήδη ένα αίτημα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να μας μεταφέρουν 10 εκατομμύρια τα οποία θα πάνε στην αυτοπαραγωγή. Ο κλάδος της αλληλείας θα υποστηριχθεί. Έχουμε άλλα 40 εκατομμύρια τα οποία γίνονται με έναν ειδικό μηχανισμό. Τον μηχανισμό λέγεται μηχανισμός De Minimis, με ίσονος ενισχύσεως, τα οποία επίσης είναι για την ενίσχυση, τη στοχευμένη ενίσχυση των παραγωγών μας. Έχουμε άλλα ποσά. Είναι ένας τύπος δανείου? Πώς? Όχι, είναι λεφτά που θα δώσουμε. Είναι χρήματα που θα δώσουμε και αυτά δεν είναι καθόλου δάνεια. Επιδότηση, ας πούμε, επιδοτήσεις για να καταλάβουμε. Είναι ενισχύσεις. Είναι απευθείας ενισχύσεις του εισοδήματος. Εάν λοιπόν δούμε ότι υπάρχει μία μείζωνα διαταραχή της αγοράς σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε αυτό το σημείο ερχόμαστε, παρεμβαίνουμε και στηρίζουμε τον παραγωγό. Μάλιστα. Υπουργέ, τώρα που το συζητάμε, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν μέσα στα τόσα αιτήματα που μας έρχονται, εν πάση περιπτώσει, έχω στα χέρια μια επιστολή που έχει έρθει από αγροτοσυνδικαλιστές και από αγρότες που είναι στη Λάρισα. Που λένε ότι τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, μάλιστα την υπογράφει, για να σας πω κιόλας, ο Γιώργος Οδρόσος, που είναι μέλος της διοίκησης, εν πάση περιπτώσει, θεστό, αγρότης κτλ. Και λέει ότι γιατί τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μπαίνουν οι αγρότες προληπτικά στα μέτρα προστασίας της κυβέρνησης. Και το λέει αυτό με ποια έννοια? Ότι τώρα τροφοδοτούν την αλυσίδα οι αγρότες. Αν επεκταθεί αυτό το πρόβλημα, μετά μπορεί να μην υπάρχουν χρήματα αποζημίωσης των αγροτών, είτε από την Ευρώπη είτε από εθνικούς πόρους. Άρα γιατί οι αγρότες σαν μια δικλίδα ασφαλείας δεν μπαίνουν και αυτοί μέσα στα μέτρα προστασίας? Επιτρέψτε μου, αυτό είναι η τελείως λάθος λογική. Δεν ξέρω αν την εκφράζει ο κ. Δρόσος, αλλά είναι το τελείως λάθος πράγμα να κάνουμε. Είναι το τελείως λάθος πράγμα, διότι αυτό έχει μια υπόθεση εργασίας, μάλλον ας το πω έτσι όπως το διατυπώσατε και όλα, σε εγκυμονεί μια ανησυχία που λέει ότι τα λεφτά θα δοθούν τώρα και εν συνεχεία δεν θα μείνει τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ η προτάση ΣΥΡΙΖΑ. Να δώσουμε όλα τα λεφτά τώρα, να μην μείνει τίποτα και εν συνεχεία να μην ξέρουμε αν πρόκειται να υπάρξουν, πώς θα αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως. Όχι να τους δοθούν χρήματα, δεν λέει να δοθούν χρήματα. Μα λέει, ακούστε. Θεσμικά να ενταχθούν και οι αγρότες. Ναι, θεσμικά να ενταχθούν οι αγρότες σε ποιο πράγμα? Δηλαδή να ενταχθούν στις αναστολές πληρωμών, επομένως να μην καταβληθούν, ας πούμε, οι φόροι που τυχόν οφείλεται, να μην καταβληθεί το ΕΦΚΑ που τυχόν οφείλεται. Αυτό είναι που γίνεται, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ωραία. Εδώ η απάντηση είναι αυτοί οι κλάδοι σήμερα για τους οποίους συζητάμε έχουν πληγεί ή όχι? Διότι αν δεν έχουν πληγεί, γιατί πρέπει να τύχουν ειδικής, ας το πω, μέρημνα στήριξης? Εμείς τι λέμε? Ναι. Ότι δεν υπάρχει ενιαία κρίση, ας το πω, που να φύγεται οριζοντίως στον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες αυτό υποστηρίζουν λέμε. Ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους και με αποτέλεσμα να σαπίζουν. Να. Ας πούμε, να έχω μπροστά μου, ας πούμε, είμαι μικρός παραγωγός αγρότης από το Άργος, πολιτής λαϊκών αγορών στην Αθήνα. Πάω δύο μέρες την εβδομάδα ημερήσιο δρομολόγιο. Από τις 20 Μαρτίου απαγορεύτηκε να πάμε στην Αθήνα. Βέβαια, εδώ νομίζω ότι. Αλλά δεν είναι οι αγρότες. Αυτό είναι άλλο, αυτό είναι η παραγωγή. Ναι, τώρα δεν βρήκα παραγωγό. Ναι. Λεπτά. Θα έρθουμε και στους παραγωγούς τώρα. Ναι. Αυτή είναι λοιπόν η παραγωγή, οι οποίοι διακινούν τα προϊόντα τους εμπορευόμενοι στις λαϊκές αγορές. Ο κύριος που είναι παραγωγός λοιπόν, και αγρότης ταυτόχρονα. Δηλαδή έχει ο ίδιος. Λέω, δεν είναι οι αγρότες εδώ. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη και μάλιστα μικρή μερίδα του συνόλου των αγροτών, η οποία κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή λειτουργούν ως έμποροι στις λαϊκές αγορές, εμπορευόμενοι πράγματι προϊόντα που παραγουν. Mm-hmm. Για αυτούς από 22 Τρίτου υπήρξε πράγματι αυτή η απαγόρευση μετακίνησης και αντίστοιχα εμπορίας από περιφέρεια σε περιφέρεια. Αυτή η μετακίνηση, αυτός ο περιορισμός, με εφέκ το οποίο δημοσιεύτηκε χθες, έχει αν όχι πλήρως αρθεί, πάντως σε μεγάλο βαθμό καταστεί πολύ πιο ευέλικτος, υπό την εξής έννοια,
ότι όσοι όντως διαμένουν στην περιφέρεια που εμπορεύονται και απλώς έχουν κάποιον συνεργάτη ή αντιπρόσωπό τους που τους στέλνει τα προϊόντα τους, με μία υπεύθυνη δήλωση, από χθες μπορούν να τα ξαναεμπορεύονται. Άρα συζητάμε για έναν περιορισμό που υπήρξε από τις 22 του μηνός μέχρι τις εχθές τις 6, τις 7 του μηνός πόσο ήταν. Γι' αυτό το χρονικό διάστημα συζητάμε για τους συγκεκριμένους ανθρώπους ακριβώς να υπάρξει μια στοχευμένη αποζημίωση. Άρα λέτε για τον κλάδο, για όσους κλάδους δεν πλήττονται, δεν υπάρχει λόγος να επεκταθούν και τα μέτρα στην παρούσα φάση. Μα δεν είναι οριζόντια τα μέτρα που έχουμε κάνει και δεν είναι και σωστό να είναι οριζόντια, γιατί αυτό έχει πάλι μια υπόθεση. Γιατί και οι κτηνοτρόφοι όμως και οι αγρότες που έχουν μεγάλες παραγωγές σας λένε ότι αυτοί στηρίζουν τη χώρα στην παρούσα φάση. Αν γίνει οτιδήποτε και απλωθούν και επεκταθεί ο ιός και μετά, ίσως δεν υπάρχουν χρήματα για να τους καλύψετε αυτούς. Αυτό λένε. Άρα λοιπόν, προσέξτε ποιο είναι αυτό το επιχείρημα. Αυτό είναι το επιχείρημα ότι ναι, δεν έχουμε πάθει κάτι, αλλά ανησυχούμε ότι αν τυχόν πάθουμε κάτι, τότε επίσης ανησυχούμε ότι τότε δεν θα υπάρχουν χρήματα. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι επειδή αυτή είναι μια κυβέρνηση που είναι προσεκτική στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και επειδή ακριβώς ότι ο σωστός τρόπος είναι ότι θα είναι στοχευμένες παρεμβάσεις μας και επειδή ακριβώς εγώ έχω στο μυαλό μου αυτό που έχουν και αυτοί, δηλαδή τι. Ότι κοιτάξτε, τα περιοριστικά μέτρα κάποια στιγμή θα περάσουν. Θα πρέπει να δούμε όμως, παραδείγματος χάρη, αν θα υπάρχουν άλλες παρενέργειες που δεν θα συνδέονται πια με τα περιοριστικά μέτρα, αλλά θα είναι ένα είδος μεταφερόμενων παρενεργειών μετά την κρίση της πανδημίας. Να σου πω δηλαδή τι έχω στο μυαλό μου, για να μην τα λέω περιφραστικά. Ναι. Μια μεγάλη κρίση στον τουρισμό. Είναι προφανές ότι θα επηρεάσει το αγροτοδιατροφικό πλέγμα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν. Εμείς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πρόνοιες και προβλέψεις, ώστε και τότε να μπορούμε να παρέμβουμε και τότε να υπάρχουν χρήματα και τότε να μπορούμε στοχευμένα να υποστηρίξουμε αυτούς που θα πληγούν. Άρα λοιπόν το κρίσιμο σε αυτή τη συζήτηση είναι, επαναλαμβάνω, η στοχευμένη και όχι η οριζόντια προσέγγιση. Η οριζόντια προσέγγιση είναι άδικη, είναι και επικίνδυνη. Γιατί αν κάναμε αυτά τα οποία ακούμε τώρα δεξιά-αριστερά, τότε πράγματι θα υπήρχε κίνδυνος να τελειώσουν τα χρήματα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να μπορούμε να φερόμαστε με έναν τρόπο μετρημένο, συντηρητικό και στοχευμένο, να μην αφήνουμε κανέναν, και θέλω να είμαι απολύτως σαφής, όλοι όσοι πληγούν και όσοι έχουν σοβαρή ζημία στην παραγωγή τους εξαιτίας της πανδημίας, όλοι αυτοί θα υποστηριχθούν. Και θα υποστηριχθούν, επιτρέψτε μου, με πολύ αποτελεσματικότερο τρόπο από τα 800 άλλα. Εμείς αυτό κρατάμε, ότι φέτος η τροφοδοσία της αγοράς θα γίνει με ομαλό τρόπο, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει εστίαση, άρα θα υπάρχει και επάρκεια αγαθών. Μπορεί να εμείς οι καταναλωτές να ωφεληθούμε και να φάμε πιο φθηνό το κρέας φέτος, έτσι κι αλλιώς όπως είναι τα πράγματα. Και υπάρχει μια μέρημνα κυρίως για τους κτηνοτρόφους, τους αλληλείς και όλους αυτούς που επλήγησαν. Το βλέπουν, εν πάση περιπτώσει, μέρα-μέρα από ό,τι καταλαβαίνουμε, ναι. Με απλά λόγια. Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.